Ήδη η αναμονή για το PET scan, μια πολύ σημαντική εξέταση για τους καρκινοπαθείς και όχι μόνο, έχει πάει στους 2 μήνες. Αυτό οφείλεται εξαιτίας της υποστελέχωσης του τμήματος, που εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν λειτουργεί απογευματινή βάρδια. Ενώ θα μπορούσαν να γίνονται πολύ περισσότερες εξετάσεις, την ίδια ώρα η αναμονή έχει φτάσει στους 2 μήνες, με αποτέλεσμα οι κριτικοί να οδηγούνται στην Αθήνα για να γίνονται αυτές οι πολύτιμες παρεμβάσεις που χρειάζονται για να σταδιοποιηθεί ο καρκίνος. Ευθύνη έχει το Υπουργείο Υγείας και βεβαίως η διοίκηση της ΥΠΕ και η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, που με πάρα πολύ κοινικό τρόπο αναρωτήθηκε πού θα βρεθούν τα χρήματα για να καλυφθεί η απογευματινή βάρδια. Εμείς ζητάμε άμεσα να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ιατρικού και νοσηλευτικού. Να πω μόνο ότι όταν απουσιάζει νοσηλευτής ο ένας από το τμήμα, μετακινείται από άλλο τμήμα άλλος νοσηλευτής, και όταν απουσιάζει η μία γραμματέας, τότε δεν κλείνονται ραντεβού. Ενώ θα μπορούσε αυτό το τμήμα να λειτουργεί και το απόγευμα, με ευθύνη της πολιτείας δεν λειτουργεί. Όπως κοινικός ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, όταν είπε ότι και να υπήρχε χειρούργος στο Λασίθι δεν θα σωνόταν ένας ασθενής, το ίδιο και ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, με τον ίδιο κοινικό τρόπο, απευθύνθηκε στους κριτικούς λέγοντας ότι εδώ αυτή η εξέταση γράφεται δια πάσα νόσων από τους γιατρούς. Τα συμπεράσματα στα βγάλει ο κριτικός λαός. Εμείς θα επιμείνουμε στην λειτουργία του νοσοκομείου και του συγκεκριμένου τμήματος με πλήρη προσωπικό, γιατί για μας δεν μπαίνει στο ζύγι του κόστους η ζωή κανενός συμπολίτη μας. Εδώ φαίνεται ότι στο ζύγι αυτό για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπαίνει μόνο το οικονομικό κόστος. Είναι απαράδεκτο, είναι προκλητικό και βεβαίως την απάντηση θα τη δώσουν οι υγειονομικοί και το επόμενο διάστημα με τις κινητοποιήσεις τους. We'll be right back.